Πειρά εξαπολύει ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εναντίον του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου ότι είναι αποδεκτό η Ουκρανία να χτυπήσει ρωσικό έδαφος με σκοπό την αποκοπή γραμμής ανεφοδιασμού. Αναμφίβολα ζηλεύει τη δόξα των αρχηγών του στρατού του Τρίτου Ράιχ. Στην πραγματικότητα πρέπει να θυμάται ένα ιστορικό σημάδι. Αυτός ο Γερμανός που θέλει μια επίθεση στη Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμος για την παρέλασή μας στο Βερολίνο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Μόσχα, οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν μια μαζική απέλαση υπαλλήλων ρωσικών διπλωματικών αποστολών στη Γερμανία, με το Βερολίνο να μην διαψεύδει ούτε να επιβεβαιώνει την πληροφορία. Ενώ η Ρωσία προχωρά σε αντίπεινα και απελάβνει ίσο αριθμό γερμανών διπλωματών. Καταδικάζουμε στεναρά αυτές τις ενέργειες του Βερολίνου, το οποίο συνεχίζει να καταστρέφει προκλητικά ολόκληρο το φάσμα των ρωσογερμανικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής τους διάστασης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider, το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ζήτησε κατά την περίοδο του Πάσχα από το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας να παραχωρήσει σε άρματα μάχης τύπου Leopard 1 στην Ουκρανία, αφού πρώτα εξυγχρονιστούν, με τις πληροφορίες να προσδιορίζουν τον αριθμό τους σε 100. Σε ερώτηση της εφημερίδας για το θέμα, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας αρκέστηκε να απαντήσει ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη χώρα μας ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενώ το ελληνικό δεν έδωσε απάντηση. Η Ισπανία πάντως θα παραδώσει τις επόμενες ημέρες τα 6 από τα 10 τεθωρακισμένα Leopard 2 που υποσχέθηκε στην Ουκρανία. Ο επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ Πριγκόζιν, που τα στρατεύματά του μάχονται στο πλευρό της Ρωσίας, δηλώνει πως οι δυνάμεις του δεν έχουν περικυκλώσει ακόμη τον Μπαχμούτ, παρά τους ισχυρισμούς του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Κατλά никакого нет. И поэтому идут тяжелые бои.